Συναντήσαμε την αγαπημένη μας συγγραφέα Γιούλια Πομπόρτσι στο Polish Convention Center και μας μίλησε για τα 3 καταπληκτικά βιβλία της, που εκτός των άλλων είναι και πολύ καλή πρόταση και χρήσιμη για δώρο για τις φίλες μας. Διότι όσα πρόκειται να διαβάσουμε εκεί, είναι σημαντικές πληροφορίες για όλες μας. ...2009-2019, 10 χρόνια συγγραφής. Πώς αισθάνεσαι, Γιούλια, μετά από 10 χρόνια στο χώρο της συγγραφής και με 3 βιβλία που είχαν πολύ θερμή υποδοχή από το κοινό? Το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι γνώρισα πολλούς ανθρώπους μέσω των βιβλίων μου και ανθρώπους οι οποίοι είναι συντονισμένοι στον τομέα της τέχνης. Δηλαδή, είτε αυτό λέγεται θέατρο, είτε συγγραφή, είτε ποίηση. Πηγαίνω σε πολλές παρουσιάσεις, με καλούν, γράφω κριτικές βιβλίων, αλλάζουμε απόψεις πάνω στα βιβλία μας και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό. Η όσμωση με ανθρώπους που είναι συντονισμένοι με τη δική μου ψυχή. Θα ήθελα να μας περιγράψεις με λίγα λόγια το περιεχόμενο από τα 3 βιβλία. Νομίζω ότι και τα 3 βιβλία είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά έχουν ένα κοινό σημείο που είναι η αυτογνωσία. Δηλαδή, στα παραμύθια για μεγάλα κορίτσια είναι η αυτογνωσία μέσα των παραμυθιών των γυναικών αυτών, των 12 γυναικών. Στην αριθμολογία είναι η αυτογνωσία μέσω του ενεργειακού φάσματος των αριθμών και στο ραντεβού όταν ζήσεις πάλι μιλάμε για αυτογνωσία γιατί υπάρχει η επιλογή όλων των συντρόφων της πρωταγωνίστριας, οπότε γνωρίζει τον εαυτό της. Πώς μπορούμε να προμηθευτούμε τα βιβλία και σε ποιο κοινό απευθύνονται σε σχέση με το φύλο και την ηλικία? Η αριθμολογία δεν έχει φύλο, δηλαδή το ίδιο ενδιαφέρει και τα δύο φύλα και ο καθένας όσο θέλει να ψάξει τον εαυτό του και να βρει τη χημεία των σχέσεων, αν διαβάσει αριθμολογία θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει χημεία, υπάρχει αριθμοσοφία, η δόνηση που έχουμε μεταξύ μας. Όπως ας πούμε, εγώ αγαπώ πάρα πολύ εσένα. Κι εγώ σε αγαπάω πολύ. Αντίθετα, τα παραμύθια για μεγάλα κορίτσια είναι περισσότερο για γυναίκες, όχι μόνο απλά γυναίκες, και γυναίκες που έχουν δοκιμαστεί μέσα από χωρισμούς, μέσα από πολλά προβλήματα. Και δίνει λύσεις στα προβλήματα αυτά για να ξεκινήσουν την επόμενη φάση της ζωής τους. Και το ραντεβού συνεχίζει να είναι το τρίτο μου βιβλίο, το οποίο το αγαπώ αυτή τη στιγμή πάρα πολύ και το πρόθω. Αλλά νομίζω ότι μέσα από την ιστορία της Μάγια και την επιλογή της Μάγια, η κάθε μια θα μπορέσει πάλι να βρει τον εαυτό της. Τα βιβλία μπορείτε να τα προμηθευτείτε στα μεγάλα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδος, όπως είναι ο Ιαννός, η Πρωτοπορία και σε ακόμη πιο μικρά, στο Πανόραμα, στο Χίπο, στον Αρίστο, σε διάφορα έτσι βιβλιοπωλεία που μπορείτε να τα παραγγείλετε κιόλας. Μέσω του εκδοτικού πηγή. Εύχομαι κάθε ημέρα που ξημερώνει το 2019 να καλημερίζουμε τον καλύτερο εαυτό μας.